πρέπει να προσέχω αυτά τα όπιστα βήματα που κάνω συνήθως. Ξέρεις, καμιά φορά δεν αργεί πολύ να γίνει το κακό. Δεν έχω έλεγχο καθόλου, δεν έχω καθόλου ισορροπία. Γενικώς αυτά τα θέματα δεν είμαι καλός. Θέλω να έρθει να δώσω κουβελά και να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι που είμαστε πάρα πολύ καλοί. Τα γυρίσματα του τροχού. Σε αυτό σίγουρα. Καλό φινά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εμείς θα γυρίσουμε τώρα γιατί όποιος γυρίζει... Κερδίζει. Και μεταξύ μας να μείνει και αυτό, στην αρχή δεν γυρίζει, απλά κερδίζει 100 ευρώ για λεξομαχία. Εντάξει. Εντάξει. Η κατηγορία είναι τρώμε ελληνικά. Τρώμε ελληνικά. Για να βρούμε ένα προϊόν με την προέλευσή του, παρακαλώ. Προέλευση τη βρήκαμε. Τι μπορεί να είναι αυτό. Ευρυτανίας. Ωστόσο, Γιώργο. Ωστόσο, Γιώργο. Γρήγορος, αποτελεσματικός και 100 ευρώ παίζει πρώτο στον πρώτο γύρο. Γιώργο, πάμε να παίξουμε. Κατηγορία, παρακαλώ. Ο Δίκαιο Λεωφόρη. Ο Δίκαιο Λεωφόρη της Χαλκίδας. Πάρα πολύ ωραία ξεκινήσαμε με ένα ερωτηματικό. Σίγμα. Έχουμε 150 ευρώ. Yeah. Το ρίσκο που θα πάρεις είναι 150 ευρώ αυτή τη στιγμή. Σε περίπτωση που σηκώσεις το ερωτηματικό, αν έχει 500 γίνονται 6,50. Αν έχει χρεοκοπία, έχασες τα 150. Τι κάνουμε? Θα το σηκώσουμε. Είναι ένα ποσό που θα μαζευτεί γρήγορα αν χαθεί. Αλλά θα είναι πολύ τέλειο να ξεκινήσουμε με 650 με το πρώτο μας γράμμα. Σήκωσε το, σε παρακαλώ. Γίνονται από κάτω. Οπ, μαυρίλα. Εντάξει. Δεν πειράζει. Είναι αυτά τα 150 που θα τα βρούμε σίγουρα πανεύκολα με το επόμενο γύρισμά μας ίσως. Δεν πειράζει, Γιώργο. Άξιζε αυτό το ρίσκο. Να πω εγώ, όσο έρχεται η Βιβί μας, ότι στην άλλη πλευρά υπήρχε και υπάρχει ακόμα αυτό το ωραίο 500-άρικο. Το αφήνω μέσα για να το διεκδικήσετε. Βιβί, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Πάμε παρακαλώ να γυρίσουμε. Καλή αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Θα πω το ταφ. Αυτό ήταν καλό. Ναι. Και πολύ κρίμα που είχε 4. Τόσα πολλά για 20 ευρώ. Τι να κάνεις. Θα ξαναγυρίσουμε. Ναι, ναι. Για 50. Το λάμδα. Κανένας δρόμος από τους τρεις της Χαλκίδας δεν έχει λάμδα. Χάνεις τη σειρά σου, θα παίξει και ο Κώστας αυτό το γύρο. Κωστή, καλή αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε, φίλε μου. Είσαι έτοιμος για ένα 50αρικάκι? Πανέτοιμος. Θα πούμε το πι. Πρώτο γράμμα για σένα, θα σου δώσει 50 και 50, 100 ευρώ. Στη μου όμως αυτό εδώ τώρα αν έρθει, κρίμα που δεν ήρθε. Τόσο πειράζει. Πάρασε λιγάκι την... Ωραία. Να πούμε το κάπα. Υπάρχει στο δεύτερο δρόμο της Χαλκίδας. Λίγο 500. Έλα. Το ρο. Πιθανότατα τον πρώτο δρόμο. Μπορεί να εκτιμήσεις ποια είναι η ονομασία του. Αυτό λέω γιατί, παιδιά, για εκτίμηση πρόκειται, έτσι. Θα μαντέψουμε τα γράμματα και το πώς μπορεί να λέγονται αυτοί οι τρεις δρόμοι. Να πούμε το α. Αλλιώς το μισογρίφο, αυτό το καταλαβαίνεις, έτσι. Και λέω το μισογρίφο γιατί η πρώτη λέξη που είναι πιο μεγάλη είναι ο μισός γρίφος. Να πούμε το μη. Δεν έχει μη και έρχεται πάλι ο Γιώργος να παίξει. Ο Γιώργος άνοιξε αυτό το γρίφο. Να δούμε αν ο Γιώργος θα τον τελειώσει. Να υποθέσω Χαλκίδα δεν μένεις. Όχι, Θεσσαλονίκη. Και συγκεκριμένα στον Εύωσμο. Πολύ ωραία. Φύγε. Ευτυχώς. Για πες. Το φύ. Όχι, δεν κόλλαγε κάπου αυτό. Και... έρχεται η Βιβί που μπορεί να ξέρει και το γρίφο. Όχι. Την τύχη θα μαντέψει το επόμενο γράμμα μόλις γυρίσει. Να πω το νι. Είναι τελευταίο γράμμα στον τρίτο δρόμο. Έχεις 130 ευρώ. Δεν υπάρχουν άλλα σύμφωνα ή αγοράζεις ή το λύνεις σε 5 δευτερόλεπτα. Αγοράζω.
Το έψιλον. Σε έκαψε Έλα ακόμα τώρα. Και το φωνήεν. Έρχεται ο Κώστας είτε για να το ρίξει, μα δεν έρχεται. Κάθε θέση του εκεί, μια χαρά είναι και στεσούλα από εκεί. Ωραία, θα μου τα πεις. Θα μου λύσει το γρίφο σε 5 ή θα μου δώσει 100 ευρώ τώρα. Θα προσπαθήσουμε να λύσουμε το γρίφο. Έλα. Παπαστράτη. Ναι. Κίτσου. Στηρών. Γιώργο, αυτή δεν ήταν η σωστή απάντηση ακριβώς. Κάνε τη δική σου προσπάθεια. Παπαστράτη, Κίτσου, Στερών. Βιβί, θέλει να αγοράσει φωνήεν. Να αγοράσω το όμικρον. Θέλει να αγοράσει φωνήεν, να αγοράσει το όμικρον, μήπως βοηθήσει την κατάσταση. Υπάρχει ένα εκεί και τα 5 δευτερόλεπτα για να το λύσεις ξεκινούν τώρα. Παπαστράτη, ναι. Κότσου, ναι. Στηρών. Αυτό, αυτό είναι. Αυτό ήταν. Έχουμε λύση του γρίφου Παπαστρατή, Κότσου και Στήρων. Είναι τρεις δρόμοι στη Χαλκίδα που δίνουν 100 ευρώ και στην Εβιβή. Δεν έχουμε πάει ποτέ, μάλλον. Εντάξει, και να έχεις πάει θα θυμώσουν το δρόμο. Ποιος θυμάται τους δρόμους, αν είναι δυνατόν. Εντάξει, χρειάζεται και να αγοράσουμε κάποια φωνή για να βρούμε τη λύση. Περνάμε στο δεύτερο γύρο.